Ελεύθερος κυρίες και κύριοι, ο πρώην ειδικός φρουρός επαμεινώντας Κορκονέας που είχε καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια κάθριξη για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Η Έλενα Γαλάρη στη σύνδεσή μας για όλα τα νεότερα. Λίνα, για δεύτερη φορά το Μικτόρκο το εφετείο της Λαμίας αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρώτερου συνομβίου κατά πλειοψηφία 4-3. Τονίζουμε εδώ ότι οι τέσσερις ένορκοι είναι εκείνοι οι οποίοι αναγνώρισαν το ελαφρυντικό στον επαμεινόντα Κορκονέα. Τώρα, η υπόθεση είχε φτάσει για δεύτερη φορά στο εφετείο μετά την ανέρεση που είχε ασκήσει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στο σκέλος, κατά του σκέλους της απόφασης που αφορούσε την αναγνώριση του ελαφρυντικού, με το οποίο αφέθηκε ελεύθερος ο επαμεινόντας Κορκονέας, άνοιξε η πόρτα της φυλακής για εκείνον, καθώς είχε εκτίσει 11 από τα 13 χρόνια που του είχαν επιβληθεί. Σήμερα λοιπόν το δικαστήριο του αναγνώρισε και πάλι το ελαφρυντικό, του επέβαλε την ίδια ποινή όπως και την προηγούμενη φορά, αυτή των 13 χρόνων, οπότε ο επαμεινόντας Κορκονέας είναι ελεύθερος.